Έχεις δει αυτά τα viral TikTok που ακουμπάνε το κινητό τους επάνω στον άλλον και του πέφτει ένα pop-up μήνυμα, πατάς και βγαίνουν τα social media σου. Στο σημερινό βίντεο θα δεις το πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα NFC trackers. Το συγκεκριμένο δέμα που έχω στα χέρια μου είναι ένα δέμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο, όπως είδατε και στην αρχή του βίντεο, και είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εδώ μέσα βρίσκονται λοιπόν τα NFC trackers. Είναι κάποιες ταμπλέτες, εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο ταμπλέτα. Τα NFC trackers, λίγο πολύ πριν ξεκινήσω, να εξηγήσω το τι είναι και το πώς λειτουργούν. Τα NFC trackers λοιπόν είναι κάποια stickers, εάν μπορώ να πω να χρησιμοποιήσω τον όρο stickers ή ταμπλέτες, εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον αθέμητο όρο της ταμπλέτας, το οποίο ταμπλέτα sticker ουσιαστικά αυτό, μπορείς να αποθηκεύσεις μέσα μικρά στοιχεία, είτε είναι αυτό κωδικός Wi-Fi, είτε είναι αυτό social media links, είτε είναι αυτό κάποιο site, είτε είναι αυτό μια αυτοματοποίηση από τις αυτοματοποίησεις που έχουμε στα shortcuts και να σου κάνει όταν το ακουμπάς με το NFC σου, να σου σκανάρει ουσιαστικά αυτό το κωδικό σε εισαγωγικά που έχει μέσα το NFC και να κάνει την αντίστοιχη αυτοματοποίηση ή αντίστοιχη λειτουργία. Τι θέλω να πω για να γίνω ακόμη πιο κατανοητός. Το κινητό μας έχει NFC. Το NFC ουσιαστικά είναι μία μορφή η οποία χρησιμοποιούμε για τις ανέπαφες πληρωμές. Όταν εσύ παίρνεις το κινητό σου ή το Apple Watch σου και το περνάς πάνω από ένα τερματικό, πάνω από ένα μηχάνημα το οποίο δέχεται λεφτά, αυτό το μηχάνημα χτυπάει ουσιαστικά και δέχεται τη συναλλαγή από την κάρτα σου. Αυτή η διαδικασία εκεί, αυτός ο τρόπος λειτουργίας ονομάζεται NFC. Το NFC είναι το μέσο για να γίνει αυτό, αλλά γενικότερα είναι αυτή η διαδικασία που χρησιμοποιεί το NFC για να γίνει. Το NFC λοιπόν είναι κάτι το οποίο, όπως είπα, μπορείς να αποθηκεύσεις μέσα κάποια προσωρινά αρχεία ή κάποια αρχεία ή κάποια δεδομένα μικρής χωρητικότητας, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να σε βοηθήσει για να το χρησιμοποιήσεις για να μεταφέρεις κάποια δεδομένα από το κινητό στο NFC tracker και το αντίστροφο. Μεταφέροντας λοιπόν κάποια δεδομένα στο NFC tracker, να κάνει την αντίστοιχη αντίστροφη λειτουργία στο οποιοδήποτε τηλέφωνο. Πάμε λοιπόν να εξηγήσω τι εννοώ. Έχω στα χέρια μου ένα δέμα. Αυτό το δέμα στα χέρια μου έχει NFC trackers. Θα σας εξηγήσω το πώς λειτουργούν, το πόσο κοστίζουν και το πόσο εύκολα μπορείς να χρειαστείς να τα χρησιμοποιήσεις και το πόσο εύκολα μπορείς να τα λειτουργήσεις. Ανοίγω λοιπόν το δέμα. Έχω και σουγιά. Εξελιχθήκαμε στο στούντιο. Λοιπόν, ανοίγω λοιπόν το δεματάκι. Προσεκτικά, γιατί σκίζονται πολύ εύκολα. Έχω να σας πω ότι το δέμα το συγκεκριμένο το έχω στο στούντιο περίπου ένα μήνα και δεν το έχω ανοίξει γιατί ήθελα να το ανοίξω να το κάνω βίντεο. Να το ανοίξουμε μαζί. Το ανοίγω λοιπόν και μέσα το δέμα έχει και ζελεδάκια. Χάριμπο. Μέσα έχει την απόδειξη της αγοράς, έχει ένα χαρτί το οποίο γράφει ότι έχω αγοράσει 5 NFC trackers και το κόστος τους είναι 70 λεπτά, άρα τα 5 κοστίσανε 3,5 ευρώ και τα NFC trackers έχουν αυτήν εδώ τη μορφή. Αυτό εδώ είναι ένα NFC tracker. Έχω αγοράσει 2, 3, 4, 5. Εάν δείτε από την πίσω πλευρά, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, έχει μέσα κάποια σιδεράκια. Να εξηγήσω τι εννοώ. Η κάρτα η Eurobank, η οποία είναι διάφανη, μπορεί να μας δείξει τι εννοώ. Η συγκεκριμένη κάρτα δουλεύει με NFC tracker. Εάν δείτε μέσα στην κάρτα, βλέπετε ότι έχει κάποιες ίνες, κάποιες γραμμές οι οποίες πάνε πίσω ουσιαστικά στο τσιπάκι. Το τσιπάκι λοιπόν αυτό έχει NFC tracker. Το ίδιο ακριβώς τσιπάκι παραπλήσιο έχει και το sticker του NFC tracker. Οπότε εγώ τώρα ξεκολλώντας ένα sticker, βλέπετε πως είναι από την πίσω πλευρά. Εγώ το συγκεκριμένο NFC sticker μπορώ να το κολλήσω οπουδήποτε. Παράδειγμα, μπορώ να το βάλω στην ντουλάπα, στην πόρτα, στο κινητό μου από πίσω, να το κολλήσω εδώ πέρα, παπ. Μπορώ να το βάλω στο δεύτερο κινητό μου, μπορώ να το βάλω όπου σας αρέσει. Ας το βάλουμε λοιπόν στο κινητό μου από πίσω. Το συγκεκριμένο πριν το βάλω, θέλω πρώτα να το σετάρω. Οπότε πριν το βάλω, είχε μέσα και ζελεδάκια, είχε μέσα και η κάρτα λέει
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραίο. Και εγώ τους ευχαριστώ. Ζελάδα και Χαρίμπο. Διαφήμιση δεν είναι. Λοιπόν, οπότε βγάζω εγώ από εδώ πέρα από το NFC Tracker, μη γίνει βλακεία, και το κολλάω πρόχειρα επάνω εδώ πέρα στο ζελοφανάκι. Οκ. Okay. Και τώρα λοιπόν εγώ θα πάω και θα το σκανάρω με το κινητό μου για να μπορέσει ουσιαστικά να γίνει η αυτοματοποίηση. Εγώ τώρα, όπως έχω το κινητό μου, εάν το πλησιάσω στο σημείο που είναι το NFC, δεν κάνει τίποτα. Γιατί δεν κάνει τίποτα? Γιατί δεν είναι σεταρισμένο ακόμα. Οπότε, πώς το σετάρουμε? Πάμε να δούμε πώς το σετάρουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνεις είναι να ανοίξεις τα shortcuts ή αλλιώς τις συντομεύσεις. Στις συντομεύσεις όμως, ό,τι αυτοματοποίηση κάνεις εσύ στο NFC tracker σου θα λειτουργεί μόνο στο δικό σου iPhone. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις τον κωδικό του Wi-Fi σε κάποιο NFC tracker και να το χτυπάς, να σου σκανάρεις, να σου πηγαίνεις στο Wi-Fi σου. Μπορείς να σκανάρεις τις λάμπες σου, όταν μπαίνεις στο σπίτι σου να τις σκανάρεις και να ανοίγουν οι λάμπες σου. Γενικότερα, ό,τι λειτουργία χρησιμοποιήσεις από το iPhone σου και τις συντομεύσεις σου στο NFC tracker θα κάνει αυτοματοποίησεις μόνο στο δικό σου iPhone. Πώς γίνεται αυτό? Πηγαίνουμε λοιπόν στην αυτοματοποίηση, πηγαίνουμε νέα αυτοματοποίηση και εδώ πέρα μπορείς να ορίσεις οτιδήποτε θέλεις. Μπορείς να βάλεις Wi-Fi, Bluetooth, NFC, λειτουργία χαμηλής ισχύως, μόλις το σκανάρεις να μπαίνεις στη λειτουργία χαμηλής ισχύως. Μπορείς να το βάλεις να ανοίγει κάποια εφαρμογή, οποιαδήποτε θέλεις. Πατώντας λοιπόν νέα αυτοματοποίηση και πηγαίνοντας εδώ που λέει NFC, μπορείς να πατήσεις σάρωση του NFC, να το σκανάρεις. Το σκανάρει. Σου βγάζει εδώ πέρα να βάλεις όνομα, μπορείς να γράψεις εσύ Dimitrio, παράδειγμα. Οκ. Okay. Πατάμε εκτέλεση αμέσως, να έρχεται γνωστοποίηση όχι δεν θέλω, πατάω επόμενο. Εάν πατήσεις να σου λέει επιβεβαίωση, θα σου πετάει ένα pop-up μήνυμα, θα σου λέει θέλεις να το κάνω, ναι όχι. Οπότε εγώ το θέλω να κάνει αμέση εκτέλεση και να μην μου έρχεται ειδοποίηση. Πατάω επόμενο και εδώ πέρα μπορώ να το βάλω να μου ανοίγει παράδειγμα την εφαρμογή του καιρού, ξέρω εγώ. Okay. Πατάω τέλος, φεύγω και αν τώρα το σκανάρω θα μου ανοίξει την εφαρμογή του καιρού. Οκ, okay, μου πέταξε και ένα pop-up μήνυμα ακόμα, γιατί το NFC εγώ, το NFC έχει χωρητικότητα. Έχει κάποια kilobyte, megabyte χώρο μέσα, το οποίο μπορείς να προσθέσεις περισσότερες αυτοματοποιήσεις. Η εφαρμογή λοιπόν που εγώ χρησιμοποιώ για να το σετάρω είναι το NFC Tool. Πηγαίνετε λοιπόν στο App Store, είναι αυτή η εφαρμογή και την κατεβάζετε. Στο NFC Tool λοιπόν, αν το ανοίξεις, θα σε πάει εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν μπορείς να ενεργοποιήσεις, να απενεργοποιήσεις, να διαγράψεις, να σβήσεις, να σετάρεις, να φορματάρεις το δικό σου NFC tracker. Εδώ πέρα που λέει write key other ή read, μπορώ να πατήσω other και εδώ πέρα να κάνω απλά ένα format το memory του NFC μου. Μου λέει να το πάω κοντά. Και έκανε format ουσιαστικά το NFC tracker μου. Τώρα εγώ αν πάω πίσω και πατήσω write, εδώ πέρα μπορώ να πατήσω Add Record. Στο Add Record μπορώ να πατήσω Open URL. Στο Open URL εδώ πέρα θα κάνω επικόλυση τα δικά μου URL. Είναι αυτό εδώ πέρα το link, το Linktree δηλαδή. Μπορείς να πατήσεις τώρα εδώ πέρα επικόλυση και να πατήσεις OK. Βλέπετε ότι τώρα η αυτοματοποίηση έχει περάσει εδώ πέρα κάτω. Αυτό τι συμβαίνει τώρα? Όταν σκανάρεις με οποιοδήποτε τηλέφωνο αυτό εδώ πέρα, θα σε πηγαίνει στα δικά μου link. Οπότε αυτό το στικεράκι το βάζω εδώ πέρα πίσω και μπορώ να το φλεξάρω τώρα πλέον στον οποιονδήποτε και πηγαίνοντας στο κινητό μου κοντά να του σκανάρει τα δικά μου social media. Αυτά που βλέπετε στο TikTok και τα γκομενάκια πάνε και χτυπάνε και σκανάρουν και παίρνουν και κάνουν και ράνουν. Οπότε μπορείτε να κάνετε καμάκι πηγαίνοντας απλά το κινητό σας κοντά και χτυπώντας απλά το NFC. Το μέσο επόμενο πρέπει να κάνεις φυσικά είναι να το κάνεις write στο δικό σου NFC tracker, γιατί εγώ το έκανα add. Μπορείτε να βάλετε περισσότερες αυτοματοποιήσεις, να ανοίγει και κάτι ακόμα ή κάποια εφαρμογή. Και πρέπει να πατήσεις εδώ που λέει write 22 bytes. Ουσιαστικά 22 bytes πρέπει να περάσουμε στο NFC. Το πας κοντά. Το πας κοντά, το χτυπάς και πλέον, τώρα εγώ αν πλησιάσω το NFC μου, θα μου ανοίξει ετικέτα NFC στο τόπου άνοιγμα και μου ανοίγει τα δικά μου social. Οποιοδήποτε τώρα κινητό και να σκανάρει το συγκεκριμένο ουσιαστικά NFC tracker, θα του πετάει πάντα αυτό το pop-up μήνυμα όπως έχετε δει σε όλα τα social media. Στα NFC Tracker μπορείς να βάλεις οποιαδήποτε αυτοματοποίηση. Μπορείς να κάνεις κυριολεκτικά τα πάντα. Μπορείς να σκανάρεις οποιαδήποτε πράγματα θέλεις. Μπορείς, ας πούμε, να το κολλήσεις επάνω στην πορτοκαλάδα, στην λεμονάδα, στον οποιονδήποτε, στο οτιδήποτε, στα φάρμακα. Και μπορείς να πηγαίνεις κοντά απλά το κινητό σου, να σκανάρεις και να σου λέει το πότε λήγουν, το πότε θα λήξουν ή το τι στατικά έχουν ή οτιδήποτε θέλεις. Μπορείς φυσικά να πας να κάνεις την αυτοματοποίηση από την εφαρμογή αυτή, να προσθέσεις κείμενο και μέσα στο κείμενο να βάλεις, να σου πετάει ένα pop-up κείμενο
οτιδήποτε θέλεις εσύ. Αυτά λοιπόν τα NFC Tracker είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο πρέπει να έχεις μέσα στο σπίτι σου. Κοστίζει κυριολεκτικά πάρα πολύ φθηνά. Το κάνετε να το πάρετε από το Scrooge. Link θα βρείτε φυσικά κάτω στην περιγραφή. Το παίρνεις, παίρνεις αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο 70 λεπτά κοστίζει το 1. Τα 5 κοστίζουν 3,5 ευρώ. Συμβουλή: δεν πρέπει να το κολλήσετε πίσω στο iPhone σας ή δεν πρέπει να το κολλήσετε σε σημείο που έχει μαγνήτη. Μπορείτε να το κολλήσετε στη θήκη σας ανάποδα από την πίσω πλευρά και όταν πας στο κινητό, οποιοδήποτε κινητό, να το σκανάρεις, σου πετάει pop-up μήνυμα, μπορείς να το πατήσεις και να ανοίξεις το link αυτό. Οπότε τώρα πας στο κομμενάκι, πατάς εδώ pop-up, τη λες, έλεγες το ξανακόλπο, σου λέει τι, κάνεις ένα κλακ το κινητό της και της λες, πατάει αυτή και pop, την πετάει μήνυμα pop-up στο iPhone της. Επίσης, ένα ακόμα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, εάν πατήσεις read του NFC και πατήσεις να το σκανάρεις, σου λέει όλες τις πληροφορίες τις οποίες έχει μέσα το NFC. Σου λέει το data, σου λέει το size που είναι. Έχει 137 bytes μέσα το κάθε NFC tracker. Πολύ χρήσιμο να το ξέρετε και αυτό σαν πληροφορία. Εδώ πέρα σου λέει τι κάνει record, δηλαδή τι χτυπάει σαν πληροφορία. Αν το πατήσεις, σου λέει εδώ πέρα όλη την πληροφορία την οποία χρειάζεσαι και σου βγάζει φυσικά και QR κωδικό για να σκανάρεις το QR. Σου λέει φυσικά δεν έχει serial, ο serial number είναι ο συγκεκριμένος. Σου λέει ότι δεν έχει password protection, οπότε μπορείς ουσιαστικά να το γνωρίζεις και αυτό. Εάν θέλεις να αλλάξεις την πληροφορία που έχει το συγκεκριμένο NFC tracker, πρέπει να πας στα other, να πας εδώ που λέει format memory, να το πατήσεις, να πατήσεις continue και να κάνεις scan. Το σκανάρεις, σου λέει ότι το NFC είναι έτοιμο, οπότε τώρα εγώ αν πατήσω εδώ πέρα που λέει write και πατήσω add record, πατάω εδώ που λέει URL, μπορώ να βάλω το δικό μου URL, πατάω OK και μπορώ να πατήσω τώρα εδώ που λέει write και να σκανάρω το συγκεκριμένο NFC tracker και τώρα έχει κάνει rewrite ξανά εδώ πέρα πάνω. Οπότε πλέον, τώρα αν κάνω εγώ read, σκανάρω και μου λέει ότι έχει 22 bytes από τα 137. Επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο για επαγγελματίες που email τους ή να κάνεις share την επαφή σου ή να κάνεις share το, ή το site σου ή οτιδήποτε θέλεις. Επίσης είναι πάρα πολύ σύνηθες να το κάνουν αυτό σε κάρτες πλέον business card, βάζουν NFC trackers, απλά αυτές οι κάρτες κοστίζουν χιλιάδες ευρώ και αν τυπώσεις εννοώ πολλά κομμάτια και δεν αξίζει τον κόπο να το κάνεις, καθώς έτσι γίνεται πολύ πιο εύκολα. Παίρνεις λοιπόν μια κλασική business card που έχεις φτιάξει, πηγαίνεις, κολλάς επάνω ένα NFC tracker και μπορείς πλέον να κάνεις την business card σου NFC tracking. Οπότε αν πάει ο άλλος και την ακουμπήσει πίσω, να του πετάξει pop-up μήνυμα όλα σου τα social media. Με 30 λεπτά λοιπόν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε κάρτα να δουλεύει κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης, τα συγκεκριμένα NFC tracker μπορείς να τα βάλεις εάν έχεις κάποιο Airbnb, να σκανάρει, ξέρω εγώ, άλλος για να του λέει οδηγίες για το σπίτι, ή να σκανάρει και να του πετάει τον κωδικό του WiFi, ή να το βάζει μέσα στο WiFi, να μπαίνει αυτόματα. Όλα αυτά μπορείς να κάνεις με ένα NFC tracker και φυσικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι αυτοματοποίηση θέλεις. Η εφαρμογή που σας έχω δείξει επίσης μπορεί να κάνει erase όλο τη χωρητικότητα του NFC Tracker, μπορεί επίσης να ρυθμίσει ή να περάσει καινούργια πράγματα μέσα στο NFC Tracker, μπορεί να κάνει read-write NFC Tracker, μπορεί να σου κάνει να σου βάλει password στο NFC Tracker, μπορεί να σου σβήσει το NFC Tracker, να στο κλειδώσει, να στο ξεκλειδώσει, να σου κάνει ό,τι θέλεις. Εάν πας στο write, σου δίνει πάρα πολλές επιλογές, όπως να ανοίξεις application, να βάλεις social media networks, να κάνεις search, να κάνεις files, να κάνει mail, να κάνει contact, επαφή δηλαδή, phone number, SMS να στείλει, FaceTime, FaceTime audio, να σου δώσει location, να σου δώσει διεύθυνση, bitcoin at bitcoin address, με το που το σκανάρεις σε πηγαίνει κατευθείαν στην address που έχεις βάλει εσύ, δηλαδή όσοι ξέρετε κρυπτονομίες θα καταλαβαίνετε τι είναι το address bitcoin, wifi network, bluetooth, data και shortcut να κάνει κάποια αυτοματοποίηση. Εάν πας εδώ πέρα που λέει social media, μπορείς να βάλεις Facebook παράδειγμα, μπορείς να βάλεις edit, σου έχει όλα τα social media, παράδειγμα Instagram, και εδώ πέρα πάνω μπορείς να γράψεις οποιοδήποτε link έχεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Δεν ξεχνάς να πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link, τα όσα χρειάζεσαι, και φυσικά να πας κάτω στα σχόλια και να αφήσεις οποιοδήποτε σχόλιο έχεις και να με ρωτήσεις οποιαδήποτε απορία έχεις. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα τηλέφωνο επάνω πλέον. Είναι φθηνό, σε έχω φτιάξει,
ό,τι έχεις δει αυτά τα TikTok viral videos πλέον μπορείς να τα κάνεις και εσύ. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα το επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.